τώρα, τίποτε δεν θα είναι ίδιο. Θα αλλάξει τα πάντα. Τα φώτα θα κλείσουν και τα πάντα θα γίνουν πιο μελαγχολικά. Όλοι μας θα πάρουμε ξεχωριστούς δρόμους. Δεν θα πούμε όμως αντίο. Σε λίγη ώρα θα πούμε όλοι καλή αντάμωση. Είναι σήμερα μία πολύ περίεργη μέρα. Είναι μία μέρα που όσοι δουλέψαμε σκληρά όλο αυτό το διάστημα, όλο τον προηγούμενο χρόνο, την περιμένουμε πολλές φορές με κάποια ανακούφιση. Είναι μία μέρα όμως που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατήσεις τα δάκρυά σου. Σήμερα τελειώνει κάτι μεγάλο. Κάτι μεγάλο που στήσαμε όλοι εμείς εδώ. Καταφέραμε και διοργανώσαμε τη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Ελλάδα. Σήμερα φτάσαμε τους 700.000 επισκέπτες περίπου. Ήταν μια μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή που τα είχε όλα σε υπερθετικό βαθμό. Ναι. Πολύ χαμόγελο, πολύ χαρά, αλλά και ήδη. Έτσι είναι άλλωστε όλες οι μεγάλες διοργανώσεις. Υπήρχε όμως και κάτι πάρα πολύ μεγάλο, που δημιουργήθηκε εδώ. Η αγάπη των ανθρώπων που δούλεψαν. Στους ανθρώπους αυτούς που είναι αφιερωμένοι φέτος και φέτος μάλλον η τελετή λήξης του Μήλου των Ξωτικών. Ένα καταρχάς χειροκρότημα για όλους τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι και εδώ που δώσαν το καλύτερο του σε αυτό και ταξίδεψαν τα τρύπατα στην άκρη του κόσμου. Συγχαρητήρια σε όλους. Εδώ λοιπόν δημιουργηθήκαν και πάρα πολλές ομάδες δημιουργικές, παρέες, που ξεκίνησαν με κάποιες τυπικές σχέσεις, πολλές φορές και άγνωστοι μεταξύ τους, αλλά και γνωστοί, και εδώ κατάφεραν και δημιούργησαν. Αυτές οι δημιουργικές ομάδες, τη δουλειά τους, τη θαύμασε φέτος όλη η Ελλάδα. Είχαμε την τεχνική ομάδα, είχαμε την καλλιτεχνική ομάδα, είχαμε την ομάδα των εργαζομένων στις δράσεις και πάρα πολλές ομάδες, δεν θα πω στη διαδικασία. Που μέσω του διαδικτύου έκαναν φράση σε όλη την Ελλάδα. Με τον Άι Βασίλη, με το έκτηθρο του Άι Βασίλη και φυσικά με την Ξωτικάδα. Σίγουρα οι περισσότεροι τα ξέρετε και τα έχετε δει, διότι φέτος είχαμε και το δικό μας αναψυκτικό, την Ξωτικάδα.